и при пустых залах говорить. Не слышишь? Да, на пол, да. Это паук. Кто это паук? Я очень сожалею. Липаме пара боли. Что мы видим полупустой зал. Оти влебуме тин мисоадия эфуса. Но это тоже было часть сценария. Але ки авто апотелесе ена тмима ту сценарию. Мы хотели максимально скромно и посмотреть то, на что мы способны. Θέλαμε να κάνουμε όσο μπορούμε πιο ταπεινά την εκδήλωση και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. И в этом, поверьте, я сделаю выводы. Και πιστέψτε μου, σε αυτά θα βγάλω τα δικά μου συμπεράσματα. Вся эта короткая дистанция моей пауковской жизни. Όλη αυτή η σύντομη απόσταση της σύντομης ζωής μου στο ΠΑΟΚ. Это изучать и делать выводы. Είναι να μελετάω και να βγάλω τα συμπεράσματα. Сегодняшний день. Η σημερινή μέρα. Это особенная дата для нас всех. Είναι ιδιαίτερη για όλους μας. Для тех, кто хранит в своем сердце эмблему ПАОКа. Για όσους έχουμε στην καρδιά μας το έμβλημα του ΠΑΟΚ. Для каждого. Για το καθένα. Кто однажды на всю свою жизнь был покорен величественной фигурой двуглавого орла. Που υποτάχθηκε για ολόκληρη την ζωή του από την εμβληματική φιγούρα του δικέφαλου αετού. Для меня большая честь стоять сегодня перед вами. Перед теми людьми, кто вложил свою душу, свой труд, свое время и средства в 90-летнюю историю нашего клуба. Για μένα είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα μπροστά σας, μπροστά σε ανθρώπους που έδωσαν την ψυχή τους, επένδυσαν τον κόπο, το χρόνο, τα χρήματα σε αυτά τα 90 χρόνια της ιστορίας του Συλλόγου. Я чувствую большую гордость. Αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια. Когда думаю о созидательной силе наших предков. Όταν σκέφτομαι και αναλογίζουμε την επικοδομητική δύναμη των προγόνων μας, изгнанных со своей родины, ξεριζωμένων από την πατρίδα τους, и ставших основателями великой команды, που στάθηκαν ιδρυτές μεγάλης ομάδας μας. Я чувствую вместе с тем неописуемую боль. Ταυτόχρονα νιώθω και ανίποτο πόνο. Когда представляю молодых ребят, αναλογιζόμενο στα νεαρά παιδιά, отдавших своей жизни, чтобы последний раз произнести ПАОК. Που έδωσαν τις ζωές τους για να φωνάξουν μια τελευταία φορά ПАОК. ПАОК уникален. ПАОК είναι μοναδικός. Мы оборачиваемся на 90 лет назад. Γυρνάμε πίσω πριν από 90 χρόνια. И видим славную историю нашего клуба. Και βλέπουμε την ένδοξη ιστορία της ομάδας μας. Мы видим становление и рост команды не благодаря. Βλέπουμε έναν σύλλογο που γιγαντώνεται περισσότερα από αυτά που του στερήθηκαν. А вопреки внешним обстоятельствам. Παρά από αυτά που του προσφέρθηκαν από εξωτερικές συνθήκες. Так формировался и закалялся наш характер. Έτσι διαμορφώθηκε και σκληραγωγήθηκε ο χαρακτήρας μας. И сегодня. Έτσι σήμερα. Как и всегда, όπως και πάντα, мы не отступаем от борьбы за свои права. Εμείς δεν υποχωρούμε στον αγώνα μας για τα δικαιώματά μας. За справедливость и спортивную честь и человеческое достоинство. Για την δικαιοσύνη, για την αγωνιστική εντιμότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Я чувствую большую ответственность. Αισθάνομαι μεγάλη ευθύνη. За то, что большая семья ПАОК. Ότι εσείς, η μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ, доверила мне бразды правления легендарной командой. Μου έχει εμπιστευτεί τα ενία διοίκησης της ένδοξης ποδοσφαιρικής ομάδας. Стать главой этой уникальной семьи было мечтой всей моей жизни. Η προσπάθειά μου να γίνω ο ηγέτης αυτής της μοναδικής οικογένειας ήταν ένα όνειρο της ζωής. Я рос. Μεγάλωσα. С благоговением читая величие Константинополя. Διαβάζοντας με δέος για το μεγαλείο της Κωνσταντινούπολης. Я чувствую трепет. Νιώθω ρίγος. Всякий раз. Κάθε φορά. Когда мысленно переношусь в его окрестности. Όταν νοερά μεταφέρομαι στις γειτονίες του. Представляю греков Константинополя. Αναπολώ τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Которые, несмотря на гонения и превратности судьбы. Οι οποίοι παρά τις διώξεις και τις αντιξιότητες της μοίρας. Не были сломлены. Δεν σπάσανε. И сохранили свою уникальность.
και διατηρήσαν τη μοναδικότητά τους. Заложив основы идеологии ПАОКа. Και έθεσαν τις βάσεις της ιδεολογίας του ПАОК. Которая по сей день крепкой нитью связывает всех нас с нашими общими корнями. Η οποία μέχρι και σήμερα δένει ως άκοπο νήμα όλους μας με τις κοινές μας ρίζες. Сегодня футбольный клуб. Σήμερα η ομάδα του ποδοσφαίρου. Созданный в начале 20 века беженцами. Που ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από τους πρόσφυγες. Покорил не только Грецию. Κατέκτησε όχι μόνο την Ελλάδα. Он стал явлением мирового масштаба. Αλλά έγινε το γεγονός παγκόσμιου ευελληνικούς. Пример наших предков придает мне вдохновение и упорство в достижении поставленных целей. Το παράδειγμα των προγόνων μας μου δίνει έμπνευση και επιμονή για την επίταξη των στόχων μας. Я даю честь всем тем. Τιμώ και σέβομαι όλους εκείνους. Кто посвятил свою жизнь клубу. Που προσέφεραν την ζωή τους στην ομάδα. Великим футболистам. Τους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Тренерам. Τους προπονητές. Спортивным менеджерам. Τους αθλητικούς μάνατζερ. Сотрудникам клуба. Τους υπαλλήλους της ομάδας. Самому мощному ресурсу ПАОКа это болельщикам. Και βεβαίως τον πιο δυναμικό πόρο της ομάδας, τους φιλάθλους. Ваша. Ваша преданность черно-белым цветам не знает границ. Η αφοσίωσή σας στα ασπρόμαυρα χρώματα δεν έχει όρια. Сегодня мы чтим нашу историю. Εμείς σήμερα τιμούμε την ιστορία μας. И одновременно открываем новую эру ПАОКа. Και ταυτόχρονα ανοίγουμε νέα εποχή του ПАОК. Ставим амбициозные задачи. Θέτουμε φιλόδοξους στόχους. И намечаем новые цели. Τις οποίες θα πραγματοποιήσουμε. Вообще, приведите микрофон переводчика в порядок и не раздражайте, пожалуйста. Направьте с ним так, что микрофон у метафрасты. Это микрофон у метафрасты. О чем я мечтаю, стоя здесь перед вами? Ты онирываем его, врискомен сюда, брустасас. Я вижу ПАОК равноправным участником справедливого и честного греческого футбола. Εγώ βλέπω τον ПАОК να συμμετέχει με ίσους όρους στο δίκαιο και έντιμο ελληνικό ποδόσφαιρο. И мы безусловно этого добьемся. Και βεβαίως θα το καταφέρουμε. Я вижу. Спасибо. Ευχαριστώ. Я вижу ПАОК современным клубом с развитой инфраструктурой. Εγώ βλέπω τον ПАОК ως σύγχρονη ομάδα με ανεπτυγμένη υποδομή. И мы сделаем это. Και θα το κάνουμε. Я вижу ПАОК. Εγώ βλέπω τον ПАОК. Велите европейского футбола. Στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. И мы достигнем этого. Και εμείς θα το πετύχουμε. И самое главное. Και το πιο σημαντικό, я вижу ПАОК единым, εγώ βλέπω τον ПАОК ενωμένο, когда все члены нашей большой семьи будут чтить и уважать историю клуба. Όταν όλα τα μέλη της μεγάλης οικογένειάς μας θα σέβονται και θα τιμούν την ιστορία της ομάδας. Футболистов, τους ποδοσφαιριστές, друг друга, ο ένας τον άλλον, станут единым организмом, και θα γίνουν ένας ενιαίος οργανισμός, способным отражать любые атаки, ο οποίος θα είναι ικανός να αποκρούσει οποιασδήποτε επιθέσεις. И вопреки всему достигать вершин. Και παρόλες τις δυσκολίες να φτάνεις στις κορυφές. Уверен, это нам тоже по плечу. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι και αυτά είναι στις δυνάμεις μας. Вот тогда ПАОК будет по-настоящему большим и сильным. Τότε ο ПАОК θα γίνει πραγματικά μεγάλος και δυνατός. И до тех пор. Και μέχρι εκείνη τη μέρα. Пока у меня будут на это силы. Όσο με κρατούν οι δυνάμεις μου. Обещаю. Υπόσχομαι. Я сделаю все от меня зависящее. Ότι θα πράξω ό,τι είναι στα χέρια μου. Чтобы превратить мечты в реальность. Για να κάνω τα όνειρά μας πραγματικότητα. Спасибо. Ευχαριστώ. Вы знаете. Ξέρετε. Как только я связал свою судьбу с ПАОКом, μόλις είχα συνδέσει την ζωή μου με το ПАОК, у меня стали спрашивать адрес клуба, άρχισαν να με ρωτούν την διεύθυνση της ομάδας, чтобы направить поздравления и приветственные адреса, για να στείλουν τα συγχαρητήρια και τους χαιρετισμούς.
А я говорил. Και εγώ τους απαντούσα. Σαλονίκη, Τούμπα. Θεσσαλονίκη, Τούμπα. А у меня спрашивают, а точнее. Τότε με ρωτούσαν πιο συγκεκριμένα. Я отвечал. Και εγώ τους απαντούσα. А точнее, мое сердце и сердца миллионов болельщиков. Και η συγκεκριμένα η διεύθυνση είναι η καρδιά μου και οι καρδιές των εκατομμυρίων παοξίδων. Людей ПАОКа. И я всегда буду верен нашим общим идеалам. Και εγώ πάντα θα είμαι πιστός στα κοινά μας ιδανικά. Ибо нашел я себя в ПАОКе. Καθώς βρήκα τον εαυτό μου στο ΠΑΟΚ. Περηφάνεια, αντίσταση, όνειρο, κατάκτηση. Вот это идеалы ПАОКа, настоящего ПАОКа. Αυτά είναι τα ιδιώδη του πραγματικού ΠΑΟΚ. Только вместе мы сможем открыть новую. Μόνο μαζί θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τη νέα. Золотую эру нашего клуба. Хрисе эпохи της ομάδας μας. И вписать славные страницы в его историю. Και να γράψουμε τις ένδοξες σελίδες στην ιστορία του. И завершая свое выступление. Ολοκληρώντας την ομιλία μου. Призываю всех нас вместе поаплодировать величию. Σας καλώ όλους μαζί να σηκωθούμε και να χειροκροτήσουμε το μεγαλείο. О котором мечтали в 1926 году основатели ПАОКа. Που οραματίστηκαν το 1926 οι ιδρυτές μας. И почтить память тех, και σας καλώ όλους να τιμήσουμε кто ушел из жизни, μαζί τη μνήμη όσων έχουν φύγει но στην διαδρομή. Продолжает вдохновлять нас своей искренней любовью к двуглавому орлу. Αλλά συνεχίζουν να μας εκνέουν το καθένα μας. Είμαι μαζί. Μία. Για μία ζωή. Πάω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά δικέφαλο ετέ. Я подарю вам радость, я это даю вам слово. Σας δίνω το λόγο μου, θα σας χαρίσω την χαρά. Слово понтийца, который никогда не выбрасывает слова на ветер. Σας δίνω το λόγο του πόντι, ο οποίος δεν πετάει ποτέ τα λόγια του στον αέρα. Я принесу радость на тумбу. Θα φέρω την χαρά στην τούμπα. И верьте в это. Πιστέψτε το αυτό. Κύριε Σαββίδη, ευχαριστούμε.